Ο Ούγγρο Υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα είναι πραγματικά επικίνδυνη και ζήτησε από του συμμάχου να απέχουν από οποιασδήποτε ενέργειε ή δηλώσει που θα φέρουν πιο κοντά το κίνδυνο ενό παγκοσμίου πολέμου, όπω αναφέρει το ΤΑΣ. Η ρητορική του ΝΑΤΟ σχετικά με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ο Ούγγρο Υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση δεν είναι μόνο οι πράξει αλλά τα λόγια που έχουν τεράστια σημασία. Επομένω, όταν πρόκειται για δηλώσει σχετικά με τη δυνατότητα αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία εκ μέρου ορισμένων κρατών μελών του ΝΑΤΟ, είναι πραγματικά επικίνδυνο γιατί εμεί δεν θέλουμε να δούμε την απειλή, τον τρομακτικό κίνδυνο ενό παγκοσμίου πολέμου να πλησιάζει, είπε Σιγιάρτο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Βουδαπέστη επιμένει σε άμεση κατάπαυση του πυρό και έναρξη συνομιλιών μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Ξέρετε, η θέση μα είναι πραγματικά σαφή όταν πρόκειται για τον πόλεμο στην γειτονιά μα. Πιστεύουμε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αιτηθεί σε αυτόν τον πόλεμο, σημείωσε. Σύμφωνα με τον Σιγιάρτο, η Δύση συνεχίζει να προμηθεύει όπλα στο Κίεβο έτσι ώστε η Ρωσία να μην κερδίζει μεγάλα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσει σε κάθε περίπτωση. Έτσι, εάν πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσει, το ερώτημά μα είναι γιατί όχι νωρίτερα από αργότερα, είπε ο Σιγιάρτο. Το πιο σημαντικό θέμα στο τραπέζι είναι το ζήτημα των Ουκρανικών σιτήρων, αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Ούγγρος Πρωθυπουργό Βίκτορ Ρόρμπαν. Ο ίδιο προσθέτει πω η απόρριψη καταστρέφει σιγά σιγά του Ευρωπαίου και Ούγγρου αγρότε. Η θέση τη Ουγγαρία είναι σαφή. Πρέπει να προστατεύσουμε του αγρότε μα. Σύμφωνα με το Πολίτικο, η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα αντιταχθεί στο σχέδιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το 90% των κερδών των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων τη Ρωσία για να αγοράσει όπλα για την Ουκρανία. Η θέση τη Ουγγαρία είναι ότι δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον πόλεμο, ώστε να μην στέλνουμε όπλα, είπε στου δημοσιογράφου ο Μπαλάζ Ορμπαν, δεξιά χέρι του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, στι Βρυξέλλε. Ο Μπαλά Όρμπαν υποστήριξε είτε τη μείωση του μεριδίου τη στρατιωτική υποστήριξη στο μηδέν, είτε τη διασφάλιση μια εξαίρεση σύμφωνα με την οποία η Ουγγαρία δεν θα συνεισέφερε στην αγορά όπλων κάτι που θεωρείται τεχνικά δύσκολο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.